Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Κυρανάκης. Πάντα υπάρχει λόγος. Τι κάνετε, κύριε Κυρανάκη? Καλημέρα. Καλημέρα. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, την οποία έχει κάνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμήριος, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων. Τι? Δεν ξέρω, θες να πας εκεί, αλλά δεν γίνεται τώρα συζήτηση. Είχαμε ολόκληρη για το ΣΥΡΙΖΑ. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Να μην ρωτήσουμε τον Υπουργό για κάτι τέτοιο. Έχεις δίκιο. Να μας πει την άποψή του πρώτα, ένα σχόλιο και μετά να πάμε σε αυτό. Να μην πούμε πρώτα τα επιστημονικά και μετά να πάμε στα. Πείτε τώρα, αφού τα ρώτησε η Χριστίνα. Τότε θα με δώσετε στον αέρα. Όχι, εντάξει, ας ξεκινήσουμε τα δικά σας. Όχι, θα πούμε μια κουβέντα. Εντάξει, το πούμε τώρα, αφού το ρώτησε, το πούμε. Εντάξει, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του σαν κόμμα. Προφανώς ο χώρος της αριστεράς και κεντροαριστεράς δεν έχει κλείσει τον κύκλο του, αλλά συμφωνώ με το σχόλιο του κ. Κονταξή ότι σύντομα θα δούμε ενδεχομένως κάτι άλλο. Και αυτό το μόρφωμα το οποίο δημιουργήθηκε από ανάγκη μιας λαϊκίστικης προσέγγισης στα χρόνια του Μνημονίου, στη σημερινή συνθήκη έχει κλείσει τον κύκλο του. Μόρφωμα δεν είναι λίγο βαρύ? Κυβέρνησαν 5 χρόνια και με 2 εκλογικές νίκες. Μόρφωμα διότι προήλθε από αρκετές συνιστώσεις οι οποίες προφανώς διαφωνούσαν σε αξιακά ζητήματα μεταξύ τους. Αυτό φάνηκε στην πορεία, ειδικά όταν κυβέρνησαν. Και σίγουρα οι αδυναμίες αυτού του σχήματος, να το πω έτσι, αν προσβάλλει κάποιους, φαίνονται τώρα που δεν υπάρχει διακύβευμα. Ναι. Διακύβευμα υπάρχει όταν μπορείς να δώσεις λύση, πραγματική λύση, ένα πραγματικό πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως τους βλέπουμε, δεν μπορούν να δώσουν καμία λύση. Πάμε τώρα στην έρευνα αυτή, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Την παρουσιάζουμε εδώ πρώτη φορά έτσι, σε μια πλήρη μορφή, όσο προλαβαίνουμε να πούμε τέλος πάντων. Αυτή η έρευνα λοιπόν έχει να κάνει με το τι ψάξατε να δείτε, οι επιχειρήσεις, τι ζητούν από εργαζόμενους, τι εργαζόμενοι ζητούν, πόσους, γιατί κλπ. Καταρχάς να πούμε τι είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Διότι ό,τι δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί και να αξιολογηθεί. Αυτή είναι μια βασική αρχή την οποία έχουμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μία από τις στατιστικές αρχές της χώρας, λοιπόν, πέραν της Ελστάτ, είναι και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το οποίο στέλνει στοιχεία απευθείας στη Eurostat, μετρά επισήμως τους δείκτες καινοτομίας και έρευνας ετησίως, είναι ο συσσωρευτής των διδακτορικών της χώρας και κάνει μια σειρά από άλλες ενέργειες, μεταξύ των οποίων συνεργασίες με συνδέσμους και συλλόγους, όπως ο ΣΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εξαγωγέων. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Διαμαντίδη από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία και ήρθε σε εμάς για να προτείνει αυτή τη συνεργασία. Τρέξαμε λοιπόν μια έρευνα σε 1.600 επιχειρήσεις. Για να δούμε, να αρχίσουμε να βλέπουμε τι λέει αυτή η έρευνα, λοιπόν, τι είπανε, γιατί νομίζω και όλους τους εργαζομένους μας παρακολουθούν, έχει και ανέργους φυσικά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ, λοιπόν, καλά, αυτός είναι ο τίτλος. Λοιπόν, οι ανάγκες των επιχειρήσεων για το 2024. Είναι δηλαδή τρέχουσα η έρευνα. Λοιπόν, εδώ, τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε καταρχάς ένα πολύ σημαντικό και αισιόδοξο στοιχείο, ότι 63% των επιχειρήσεων ψάχνουν κόσμο. Ναι. Έτσι, η μεγάλη πλειοψηφία των εταιριών είναι σε αναζήτηση εργασίας. Αυτό είναι κάτι έχει από κάτω, πρέπει να πάρουμε το σούπερ για να δούμε κάτω από κάτω, αν δεν κάνω λάθος. Ένας πολύ σημαντικός αριθμός, ο οποίος αν τον συνδέσουμε με τον αμέσως επόμενο, δηλαδή ότι μία στις δύο από αυτές αναζητά προσωπικό λόγο ανάπτυξης, είναι κάτι αρκετά αισιόδοξο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και για να καταρρύψουμε και έναν μύθο, ναι, το στοιχείο κάτω-κάτω δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στους δέκτες, μόλις 11,3% των επιχειρήσεων αναζητούν προσωπικό για κάλυψη προσωρινών ή εποχιακών αναγκών. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που επικαλούνται κάποιοι, ότι η ελληνική ανάπτυξη βασίζεται μόνο στον τουρισμό, μόνο στο καλοκαίρι, μόνο στα ξενοδοχεία τα οποία ζητούν εποχιακούς. Αλλά μία στις δύο επιχειρήσεις έχει ανάγκη λόγω ανάπτυξης και 33% αυτών λόγω αύξησης πωλήσεων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Για τώρα, πάμε στο επόμενο, ναι. Εδώ έχει σημασία να δούμε τι ψάχνουν. Ναι. Δηλαδή, ποιες είναι οι κατηγορίες των επαγγελμάτων που αυτή τη στιγμή έχουν ελλείψεις. Λοιπόν. Στην κορυφή είναι οικονομολόγοι και επιστήμονες πληροφορικής, υπό την ευρεία έννοια. Δηλαδή, μπορεί να είναι προγραμματιστές, μπορεί να είναι χειριστές, μπορεί να είναι άνθρωποι συνολικά στον χώρο της πληροφορικής, του cyber security, οι οποίοι μάλιστα έχουν και πολύ υψηλούς μισθούς πλέον, διότι η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. 26%. Σημαντικό και αυτό να το αναδείξουμε, αναζητάνε ειδίκευτους εργάτες. Ναι. Είναι η δεύτερη συχνότερη αναζητούμενη κατηγορία, με 26%. Να προχωρήσουμε, αν είναι εφικτό. Ωραία, ναι, ναι, πάμε και εδώ. Λοιπόν, 3-4 επιχειρήσεις προσφέρουν θέσεις εργασίας και στα δύο φύλλα. Έτσι, είναι σημαντικό να κλείνει σιγά-σιγά ή όχι σιγά-σιγά, να κλείνει πιο γρήγορα, ναι, το κενό μεταξύ. Σας κοιτάζω, γιατί μέχρι στιγμής εγώ νόμιζα ότι αυτό, όχι επειδή είμαι γυναίκα προς Θεού, γιατί ίσα ίσα μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι καλά στη δική μου την περίπτωση, αλλά νόμιζα ότι εδώ είχαμε χρόνο ακόμα για να μπορέσουμε αυτό να το εξαλείψουμε. Ευχάριστη, θέλω να πω, είναι αυτή η
αυτό το νέο που προκύπτει από την έρευνα. Είναι καλό ποσοστό. Παρ' όλα αυτά και το 25% που μένει ακόμη είναι σημαντικό να καλυφθεί. Ναι. Και λέει λοιπόν, αναζητούν λοιπόν εργαζομένους, να πάμε λίγο στο προηγούμενο. Λέει 1 έως 5 χρόνια, δηλαδή αναζητούν νέους εργαζομένους, γιατί η νεανική ανεργία νομίζω είναι μετά την Ισπανία δεύτερη υψηλότερη στην Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και με έως 1.500 ευρώ μεικτά. Βέβαια, αν αναζητούν με 1 έως 5, εκεί που έχουμε τόσο ψηλή ανεργία, δίνουν 1.500 ευρώ μεικτά κλπ. Γιατί δεν βρίσκουν, δηλαδή τι είναι το πρόβλημα? Νομίζω ότι παρακάτω θα δούμε, θα δούμε ότι η βασική δυσκολία των επιχειρήσεων είναι ότι παρότι αναζητούν, δεν βρίσκουν τους κατάλληλους ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Παρ' όλα αυτά, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο νομίζω έχουμε στις διαφάνειές μας, είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια, 15% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν προσλάβει Έλληνες που έχουν επαναπατριστεί από τη λεγόμενη γενιά του brain drain. Και αν περιορίσουμε το ποσοστό, τον αριθμό αυτό, στις επιχειρήσεις που όντως προσέλαβαν ή ψάχνουν προσωπικό, είναι 24%. Δηλαδή, μία στις 4 επιχειρήσεις. Μία στις 4 επιχειρήσεις, 15% στο σύνολο. Ναι. Αλλά 24% σε αυτές που προσέλαβαν ή αναζητούν, έχουν προσλάβει παιδιά της γενιάς των brain drain. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά επιστρέφουν, βρίσκουν καλές δουλειές εδώ στην Ελλάδα και ένα κλίμα το οποίο πλήγωσε τη χώρα μας αντιστρέφεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω στην επόμενη διαφάνεια υπάρχει το στοιχείο. Έχουμε ένα κόμμα νομίζω για να κλείσουμε, ναι. Εδώ. Αντιμετωπίζουν ακριβώς. Αυτό είναι το πιο απεσιόδοξο στοιχείο. Το οποίο δείχνει την ανάγκη για reskilling, για καλύτερα προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια, για προγράμματα κατάρτισης και συνολικά για επαναπροσανατολισμό της νέας γενιάς. Δηλαδή να δούμε ενδεχομένως σε μια επόμενη έρευνα ποια είναι τα επαγγέλματα τα οποία πληρώνονται καλύτερα, δίνουν καλύτερες προοπτικές, και να πάμε στα σχολεία μας και να πούμε αυτές είναι οι προοπτικές της νέας γενιάς, κατευθυνθείτε εκεί. Και ενδεχομένως και ως γονείς. Όντως, εγώ να σας πω το εξής, γιατί βλέπω εδώ πέρα απουσία κατάλληλων δεξιοτήτων κλπ. Η απουσία ενδιαφέροντος. Όταν κάποια στιγμή σε μια αντίστοιχη κουβέντα που είχαμε κάνει, θυμάστε στην αρχή του καλοκαιριού. Με την Google, μπράβο, ακριβώς. Και έλεγα, ρε παιδιά, μήπως να το δούμε ότι, ξέρω εγώ, έχουμε φτιάξει για διάφορους λόγους δεκαετία 80-90 κλπ. Πολλά τμήματα κοινωνιολογίας, διοίκηση επιχειρήσεων, δεν ξέρω τι, που μπορεί να μην τα χρειαζόμαστε. Και να χρειαζόμαστε πλέον πληροφορική, δεν υπάρχουν, μου την πέσανε τα μηνύματα, έχει κάτι με του κοινωνιολόγου, γιατί τα λες αυτά, είσαι άσχετο κλπ. Εντάξει, εγώ μπορώ να είμαι άσχετο. Αλλά δεν βλέπω και κανένα σχετικό να λέει κάτι άλλο. Οι αλήθειες πρέπει να ακούγονται, και εγώ θα σα πω μια αλήθεια που βιώνουμε στο Υπουργείο Ψηφιακής. Τα καλά στελέχη που ήταν δημόσιοι λειτουργοί όλα αυτά τα χρόνια και έχουν στήσει τις βασικές δομές της πληροφορικής της χώρας, φεύγουν για τον ειδικό τομέα. Με πολύ καλά πληρωμένες δουλειές. Και αυτό διότι υπάρχει, όπως σας είπα και πριν, μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτή τη στιγμή και οι ίδιες εταιρείες, οι οποίες συνεργάζονται με το Υπουργείο Ψηφιακής, που παίρνουν ευρωπαϊκά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ., μας λένε συνεχώς: δεν βρίσκουμε προσωπικό. Εμείς τους λέμε: αυξήστε μισθούς, αυξάνουν μισθούς και τελικά μένει το δημόσιο χωρίς. Χωρίς στελέχωση στην πληροφορική. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο βιώνει η χώρα. Και το Υπουργείο μας φυσικά, και γι' αυτό πρέπει και να αυξηθούν, όπως ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, περισσότερο οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και να κατευθυνθούν προγράμματα για να αυξηθεί η προσφορά. Άρα, μπορεί να τη λέτε, όλη αυτή την ψηφιακή επανάσταση να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και δίνει 1 στα 3 ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης για ψηφιακά έργα. Μπορεί να μην μπορεί να γίνει λόγω έλλειψης προσωπικού. Γίνεται, αλλά οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί είναι μεγαλύτερες από τα έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί. Άρα, ποιο είναι το μήνυμα? Χρειαζόμαστε κι άλλους. Χρειαζόμαστε και άλλα παιδιά τα οποία σήμερα είναι στο πανεπιστήμιο, σκέφτονται τι κατεύθυνση θα πάρουν. Ενδεχομένως ένα παιδί που είναι στα μαθηματικά ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα σπουδών με θετική κατεύθυνση, να πρέπει να λάβει το μήνυμα σήμερα ότι η πληροφορική αυτή τη στιγμή προσφέρει καλά χρήματα. Πώς θα το κάνετε αυτό? Γιατί είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και ξέρετε από ό,τι κατάλαβα ότι πρέπει να πάτε στη ρίζα. Ποια είναι η ρίζα? Στα σχολεία μέσα. Πώς θα το κάνετε αυτό και πότε? Καταρχάς, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και ο ΣΕΒΕ θα πάνε με αυτή την έρευνα στο Υπουργείο Παιδείας, στη ΔΥΠΑ, στο Υπουργείο Εργασίας και με τον κύριο Πυρακά και με την κυρία Κεραμέως. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία για να μπορέσουν να διοχετευθούν και να δημιουργηθούν κατάλληλα προγράμματα. Και θα συνεχίσουμε να τρέχουμε σε τακτικό ρυθμό αυτές τις έρευνες. Όπως είπα και στην αρχή, ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να το αξιολογήσεις. Τελευταίο, γιατί πρέπει να κλείσουμε, έχουμε ένα λεπτό. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει στη ΔΕΘ, και πιο πριν το είχε πει, όχι Θεσσαλονίκη, κάπου αλλού ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, κτηματολόγιο. Θα τελειώσει τέλος του 25. Εγώ πρέπει να σου πω, δεν έχω στατιστική που έχετε εσείς. Πήγα στο χωριό το δικό μου και στο χωριό της Νέκανης το καλοκαίρι. Έβλεπα να λένε με ενστάσεις, άλλος δεν έχει δηλώσει, άλλος το ξέχασε, άλλος τσακώνεται με τον γείτονά του, άλλος ψάχνει να δει πώς θα ανέβει. Όλο αυτό θα έχει τελειώσει σε 1,5 χρόνο από τώρα.
Τέλος 25 θα έχουμε τελειώσει και τέλος Ιανουαρίου, άνω το 80% της χώρας θα είναι ολοκληρωμένο κτηματολόγιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν διαφορές μεταξύ πολιτών, αλλά σημαίνει όμως ότι με ψηφιακά και απλά εργαλεία και το νομοσχέδιο που ψηφίζεται την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, θα είναι εύκολο να διορθώσει και να βρει άκρη εξοδικαστικά. Χωρίς να μπαίνει δηλαδή στη βάσανο των πολλών ετών για να βρει άκρη μέσω μια αγωγή και μια δικαστική απόφαση. Και το πιο σημαντικό, που νομίζω χρειάζεται ίσως μια άλλη συζήτηση για να αναλύσουμε τα μέτρα του νομοσχεδίου, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το δημόσιο δεν θα σε κυνηγά. Αν έχει μια πρωτόδικη απόφαση που βασίζεται σε μεταγεγραμμένο τίτλο για το ακίνητό σου, δεν θα ασκεί ένδικα μέσα το δημόσιο σε δεύτερο βαθμό για να επιστρέφεται στα χέρια σου η περιουσία σου. Αυτό, και πολλά άλλα μέτρα. Αυτό περνάει με το νομοσχέδιο την άλλη εβδομάδα. Ναι, ναι, την άλλη εβδομάδα επιτροπές και τη μεθεπόμενη ολομέλεια. Άρα, λοιπόν, θα έχει τελειώσει το εκκρεματολόγιο, αλλά οι χιλιάδες διαφωνίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, είμαστε το ξέρουμε πολύ καλά, με το γείτονα και αυτά, θα λυθούν σε δεύτερο χρόνο. Μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτών θα λύνονται εξοδικαστικά. Και πάρα πολλές από αυτές θα έχουν λυθεί και στον 1,5 χρόνο που μας απομένει μέχρι την ολοκλήρωση.